πολεμικών ανακοινωθέν. Ανακοινούται ότι την πρωία της σήμερον τουρκικά αεροσκάφη άνευ προειδοποιήσεως Υπούλος και Ανάνδρος προσέβαλον το σταθμό ραντάρ. Ελληνικέ και κυπριακέ δυνάμεις αντιμετωπίζουν μεταγενεότητος και πρωτοφανούς ενθουσιασμού την απρόκλητον επίθεση του τουρκικού σοβινισμού. Οι άνθρωποι οι οποίοι βίωσαν αυτήν την τραυματική εμπειρία είναι ζωντανές πηγές μιας ιστορικής. Πολύ έγιναν 20 Ιουλίου, η ώρα 5.30 το πρωί. Όπως εκαθαρίζαμε η ώρα 8.30, ήρθε ο πατέρας μου με το ραδιόφωνο και μας είπε «Κόρη μου, βουράτε γλύωρα να ακούσετε τι λέει το ράδιο». Έκλαιγε αναστατωμένος. Τι λέει, έγινε πραξικόπημα, σκοτώσαν τον Μακάριο. Στο πραξικόπημα ήταν οι στρατιώτες του Αγίου Βασιλείου και πέσαμε μαζί με τους άλλους αστυνομικούς και πήραμε στις γενικές φυλακές. Μείναμε στις γενικές φυλακές μέχρι που έγινε εισβολή. Ανοίξαν τις φυλακές, είπαμε όπου πάστε. Σαββάτον πρωί ακούσαμε εκρήξεις. Και αμέσως εγώ σηκώθηκα πάνω, άνοιξα το παράθυρο που έβλεπε μπρος την κερίνια και είδαμε ένα μαύρο καπνό να βγαίνει μακριά. Είδα στο στρατόπεδο στη Γλυκιώτησα, έξω από την κερίνια που έγινε τούτο. Και τότε φώναξα τον άντρα μου, έλα να δεις τι γίνεται. Αμέσως ο άντρας μου κράουσε το ραδιοφωνάκι, λέει μου, ήρθαν οι Τούρκοι. Και θύμωσα του εγώ παιδιά, γιατί λες ήρθαν οι Τούρκοι. Λέει μου, όλο το βράδυ κρατούν το ραδιοφωνάκι και άκουα από τον BBC, από τον αγγλικό ραδιοσταθμό, που έλεγε τα πλοία από την Μερσίνα, από την Τουρκία, κατευθύνονται προς την Κερίνια. Τι θέλει δηλαδή μου, αφού ξέφωτον, έκαναν αυτήν την προδοσία, έκαναν το πραξικόπημα για να έρθουν οι Τούρκοι. Και τότε σηκωθήκαμε πάνω, πήγαινε τρεχτός ο σύντικος μου, έκαμε δύο πιπερά γάλατα για τα μωρά, ξυπνήσαμε τον καιρό τον πατέρα μου, εμείς και μαζί μας, φωνάξαμε την αδερφή μου, τη μικρή δίπλα μας, με τον σύζυγό της με δύο μωρά, δύο χρονών και τριών μηνών το βρέφος και τους είπαμε γρήγορα έξω, ώσπου να βγούμε, πού να πάμε, μέσα στα λεμονόδεντρα, ξέραμε πού να κρυφτούμε, το ράδιο δεν έλεγε τίποτε. Ώσπου να πάμε, τα αεροπλάνα άρχισαν να πετούν χαμηλά, που τη θάλασσαν πιο πάνω, να μητραλιοβολούν συνέχεια τα αεροπλάνα. Τα πλοία από τη θάλασσα πέφτανε όλμοι. Συνέχεια τα πλοία σε μια θάλασσα γέμισαν πλοία. Και εμείς μπήκαμε κάτω από τα λεμονόδεντρα. Και αμέ παιδιά μου δεν μπορώ να σας περιγράψω τι έγινε του. Λέμε χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί την μάνα, έτσι έγινε του. Ξυπνήσαμε όλοι στη γειτονιά, διαρωτούν τον τι γίνεται. Μετά βάλαμε τα ραδιόφωνο, δεν είχε τίποτε άλλο την ώρα να μιλήσει και λέει ότι έγινε εισβολή. Ο τρόμος, ο οποίος ήταν αναπόσπαστο στοιχείο των ψυχολογικών επιχειρήσεων του τουρκικού στρατού. Έπρεπε να δημιουργηθεί ένα τέτοιο κλίμα τρόμου που να αναγκαστεί ένα μέρος του πληθυσμού να εκτοπιστεί και να οδηγηθεί στην προσφυγιά στο πλαίσιο ενός στρατηγικού σχεδιασμού που είχε κάνει η Τουρκία πολύ πριν από την εισβολή. Έτσι είχαμε τον φόβο και τον τρόμο τον οποίο προκάλεσε η παρουσία και η επέλαση του τουρκικού στρατού σε δύο φασίς, πρώτα στις 20 Ιουλίου και μετά στις 14 Αυγούστου του 1974. Στο δεύτερο γύρο, ο πατέρας μου δεν ήταν στρατιώτης, αλλά έδωκαν του ένα μικρό όπλο, γιατί κοντά μας ήταν η Λεύκα, τα Καζιβερά, τουρκικά χωριά, και είπαν τους να πάτε να προσέχετε τους Τούρκους και αμέ, για να μην έρθουν να πιάσουν τα χωρικά μας. Και έμεινα η μάμμα, η γιαγιά, με 4 παιδιά. Τα αεροπλάνα που πάνω να κάνουν γύρους και να πάνε να χτυπούν στα τουρκικά τα χωρικά που ήταν οι δικοί μας στρατιώτες. Να ακούμε τα αεροπλάνα, εμείς δεν είμαστε που κάτω από τα δέντρα,
Θυμάμαι η μικρή μου η αδερφή, ήταν πολύ μικρή και επειδή εφάτουν που τα αεροπλάνα, λέει μου, κρύψε με, κρύψε με. Συγκινήθηκα τώρα πάλι, αλλά τέλος πάντων. Και ήθελα να την αγκαλιάζω και νόμιζα ότι με το να την αγκαλιάζω ότι να τη σώσω. Τούτον ήταν και τρεις ημέρες, εν τω μεταξύ επεινάσαμε εμείς, έπρεπε να φάμε κάτι. Επήγαινε η μάμμα, ενώ ήταν τα αεροπλάνα από πάνω μας. Πώς θα φύγουμε, αφού δεν είχαμε που να φύγουμε. Είχε μια γειτόνισσα, η οποία είχε ένα βαν, γιατί πουλούσε υλικά οικοδομής. Τα παιδιά της ήταν όλα στρατιώτες και είχε ένα γιο 13-14 χρονών. Και λέει να πούμε το εστάθιο να μας πάρει. Θυμάμαι και τα ονόματα. Και λέει της η θεία μου, κόρη μου λέει της μάνα μας πάρει ένα μωρό 13 χρονών, πώς θα μας πάρει. Αν δεν μας πάρει ο εστάθιος να μας πάρει δούρτσι. Στην άλλη γενιά και το μήνυμα να είστε μονιασμένοι, αγαπημένοι. Να μην υπάρχουν πολέμοι, καταστροφές, ούτε ατιμίες, ούτε κλαψιάς, ούτε τίποτε. Όσο η τουρκική εισβολή συνεχίζεται σήμερα, 50 χρόνια μετά, με την κατοχή του 37% του εδάφους, με την συνεχιζόμενη ύπαρξη προσφύγων, την μη εξακρίβωση μεγάλου αριθμού της τύχης αγνωμένων προσώπων από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του 1974. Ενώ όσον υπάρχει η γραμμή αντιπαράταξης, ενώ όσον υπάρχει ο πενταδάχτυλος με τη σημεία της κατοχής, ο οποίος μας υπομνημνίσκει την κατοχή, είναι χρέος των νέων γενεών να συνεχίσουν αυτόν τον αγώνα, διότι η εισβολή και η κατοχή δεν ταυτίζεται απόλυτα με τους ανθρώπους που βίωσαν άμεσα την εισβολή, αλλά είναι θέμα που αφορά ολόκληρο τον πληθυσμό της Κύπρου. Το μήνυμα είναι να αγαπούν την πατρίδα τους, να μην ξεχάσουν, γιατί θα είναι νέα γενιά, να παλεύουν για την Κύπρο, γιατί οι δικοί τους είναι αυτοί που να ζήσουν και να διαπραγματεύονται πράγματα, να συζητούν, να μάθουν την ιστορία τους, να την εμείς μεταφέρουμε την εμείς. Και να οριμάσουν με την έννοια να πιάσουν την ουσία της ζωής, όχι τα πράγματα. Εγώ όταν γενικά εμπρόσφυγες δεν με ενδιαφέρε. Με η μάρκα, με το παπούτσι, με τίποτε. Φτάνει να είχα κάτι να φορήσω. Η ουσία είναι αλλού και να επενδύω στους ανθρώπους, στις φιλίες και να μάθουν πράγματα, δηλαδή η γνώση όπου πάει στη μεταφέρεις. Είναι τα υλικά. Όπου και να πάεις, μέσα σου. 1619, όπως σας είπα, οι αγνώμενοι μας, 27 είναι μωρά, 117 είναι γυναίκες και οι 83 ελαντίδες αδερφοί μας. Τώρα αρχίζαν και βγάλουν λείψανα. Κανένα κομματάκι του κάθε νου. Βλέπετε, έχει και οικογένειες που αρνούνται να τα πάρουν. Αλλά ας είναι και αυτό, να βρεθούσε, γιατί οι μάνες φεύγει μια από τη ζωή χωρίς να μάθει τι έγινε ο γιος της, το παιδί της, ο άντρας της. Πρέπει να αγωνιστούμε για αυτά. Επιάσαμε στον τόπο μας, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για να τον πάρουμε πίσω.